Όπα, 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 όπα. Οδυσσέα, δεν θα τα πάμε καλά. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Τι. Τι εξακίνδυνε το γιώτα μου, έταξες. Δεν μπορούσα να τα αφήσω ατμοσφαιρικό. Θα τουρμπήσουμε σήμερα. Τι λες. Ναι, οπωσδήποτε. Πολύ φουριόζος μπαίνει στο επεισόδιο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλώς ήρθαμε στο μαγαζί σου για ακόμα μια φορά. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Εννοείται, παιδιά, πως έπρεπε το τρίλιτρο V6 να περάσει από τα χέρια του Οδυσσέα. Εννοείται. Ήρθε η ώρα να τα αναλάβω κι εγώ. Χωρίς τούρμπο. Ό,τι καλύτερο μπορούμε. Χωρίς τούρμπο αυτό το παίρνω. Θα το κρατήσω, είναι η αλήθεια. Βάλ το στην άκρη, περιμένω να έρθει και το άλλο από την άλλη μεριά. Και έχουμε και. Α, θέλει και δύο. Θέλει και δύο. Έχει χώρο βέβαια πλέον. Έχουμε. Δεξιά-αριστερά, αλλά θέλει δύο. Το κρατάω εδώ αυτό γιατί δεν θα μπει σε αυτό το επεισόδιο. Κράτα το στην άκρη και έχουμε ακόμα συνέχεια. Μετά από μερικούς μήνες, μετά από τα ταξίδια που θα κάνουμε στα βουνά. Λοιπόν, έχουμε έρθει λοιπόν σήμερα στο μαγαζί σου για να φτιάξουμε χταπόδι και εξάτμιση για το νέο μοτέρ. Ναι. Πες μου λίγο τι έχει στο μυαλό σου. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα κινητήρα V6 3.000 κυβικά. Θα φτιάξουμε εννοείται μια ολόσωμη εξάτμιση. Δύο χταπόδια, αριστερά-δεξιά. Όπα, δύο χταπόδια. Ναι. Τι είναι δύο χταπόδια. Θα φτιάξουμε ένα χταπόδι στην κάθε μεριά του κινητήρα. Θα κατέβουμε σχεδόν μέχρι κάτω. Ένα δίχαλο μακρύ. Και από εκεί και πέρα θα την ενώσουμε για να φτάσουμε στο τελικό καζάνι. Όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, αυτό το επεισόδιο μάλλον είναι διπλό. Γιατί στην αρχή θέλε διπλές τουρμπίνες, τώρα θες διπλό χταπόδια. Αλλά αισθητικά θα είναι ωραίο και να πούμε ότι εκτός του αισθητικού θα έχουμε και μια πολύ καλή απόδοση. Ναι, βέβαια. Θα κοιτάξουμε να έχουμε κέρδος στη ροπή. Είναι κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε κυρίως στο off-road. Και πέρα από αυτό, να κάνουμε και κάτι αισθητικό έτσι όμορφο για να αρέσει και σε σένα και στα παιδιά. Βέβαια, να πω εγώ, να το πούμε, γιατί έχουμε κάνει πολλές κουβέντες με τον Οδυσσέα, ότι εγώ είχα στο μυαλό μου να κάνουμε κάτι δεξιά και αριστερά. Ναι. Αλλά μου είπες λοιπόν ότι θα έχουμε θέμα με τη συμπίεση. Θα έχουμε θέμα και με τη λειτουργία του κινητήρα, αλλά και με την απόσταση από το έδαφος, γιατί θα πρέπει να κατέβουμε λίγο χαμηλά για να περάσουμε το σασί. Οπότε αποφασίσαμε πρώτα απ' όλα ο κύριος στόχος μας να είναι η σωστή λειτουργία του κινητήρα, να έχουμε ροπές και καλή καμπύλη σε όλο το φάσμα των στροφών και πέρα από αυτό να μείνει και η εξάτμιση στο σωστό ύψος. Πολύ βασικό αυτό, παιδιά, πρέπει να το γνωρίζετε. Και επειδή θα έχουμε και άγραφο στο αυτοκίνητο, νομίζω ότι πολύ ωραία. Η εξάτμιση θα δώσει τη μέγιστη απόδοση στο συγκεκριμένο μοτέρ. Ναι, ναι. Σίγουρα θα κατασκευαστούν τα χταπόδια και η εξάτμιση με την προοπτική του άγραφου και στο να λειτουργήσουν όλα σωστά. Πάμε λοιπόν να τερματίσουμε το μοτέρ, να δούμε λοιπόν τι άλογα θα βγάλουμε. Ευελπιστώ, επειδή το μοτέρ προστασιακό βγάζει 150 άλογα, το έχω πει, να δούμε δύο μπροστά. Αν δούμε δύο μπροστά, θεωρώ ότι είναι επιτυχία 50 άλογα πάνω. Και εγώ το πιστεύω. Το πιστεύω. Δεν θα δυσκολευτούμε, ναι. Εντάξει, όταν έχεις τόσο σίγουρους συνεργάτες για τη δουλειά τους και για την απόδοση, νομίζω ότι και εγώ νιώθω ήδη πιο άνετος. Οπότε, παίρνω την τουρμπίνα εγώ, να σε αφήσω να σηκώσει το αυτοκίνητο, να δούμε τι είχαμε φτιάξει το προηγούμενο επεισόδιο, ναι. Και σιγά σιγά να ξεκινήσουμε να δείξουμε στην πράξη τα παιδιά τι θα φτιάξουμε. Ωραία. Φύγαμε. Πάμε. Τουρμπίνα και φύγαμε. Λοιπόν, θα μπούμε τώρα από κάτω, να τσεκάρουμε λίγο την παλιά εξάτμιση και τι είχαμε φτιάξει τότε. Εννοείται ότι θα φύγει όλη. Η καινούργια εξάτμιση θα είναι σε Φ63,5. Είναι μια διάμετρος που και για την υποδύναμη και για τα κυβικά είναι σωστή σαν επιλογή. Και να δούμε και τι χώρο έχουμε για να φτιάξουμε τα χταπόδια μας. Για να δούμε. Για έλα. Κάτω από εδώ πέρα, ακριβώς από το μοτέρ, στο χταπόδι, δεν έχουμε σχεδόν τίποτα πλέον, έτσι δεν είναι? Ναι. Εδώ έχουμε ένα-δύο κινητήρα. Εντάξει, ακόμα δεν έχουμε χταπόδια. Έχουμε βγάλει τα μαντέμια τα εργοστασιακά. Η μεριά του οδηγού, παρόλο που έχει και το τιμόνι, είναι καλύτερη. Στη μεριά του συνοδηγού είναι λίγο στενά τα πράγματα, αλλά δεν νομίζω να βρούμε εμπόδιο. Θα τα καταφέρουμε και εδώ. Σε αυτό εδώ το σημείο, στο σασμάν, θα περάσουν οι σωληνώσεις. Εδώ περίπου θα φτιάξουμε ένα διχαλάκι και θα ξεκινήσουμε μια ολόσωμη 63,5 μέχρι πίσω. Πίσω θα αλλάξουμε κάτι? Ναι, εγώ θα πρότεινα να αλλάξουμε και λίγο έτσι τις μπούκες, να αλλάξει και λίγο το στυλ της εξάτμισης και το αυτοκίνητο. Αφού θα είναι πιο αγωνιάρικο, δεν πρέπει? Πρέπει. Πρέπει. Οπότε έχουμε πάρα πολλή δουλειά. Ναι. Θα ξεκινήσουμε βγάζοντας την παλιά καινούργια εξάτμιση που είχαμε φτιάξει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ακόμα είναι καινούργια, αλλά δεν πειράζει. Αυτή που θα φτιάξουμε θα είναι ακόμα καλύτερη, οπότε χαλάλη του. Είμαι σίγουρος, πραγματικά. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με το χταπόδι. Έχεις κάνει και μια προεργασία να μας πεις τι έχεις κάνει τις προηγούμενες μέρες. Ναι, ναι, ναι. Γιατί είναι πολύ απαιτητική η εξάτμιση. Λοιπόν, για πες μου. Λοιπόν, Δημήτρη, έχουμε καθαρίσει το σασί από κάτω, έχουμε αφαιρέσει την παλιά εξάτμιση και αποφασίσαμε να βγάλουμε και το καπό για να έχουμε περισσότερο φως και χώρο ώστε να μπορέσουμε να δουλέψουμε τα χταπόδια μας. Έχει γεμίσει πραγματικά το μηχανοστάσιο, έτσι. Ναι,
Νομίζω είναι το μοτέρ που έπρεπε να έχει από την αρχή. Αλλά αφού δεν ήταν, το κάνουμε εμείς. Έτσι. Για πες μου λοιπόν, τι θα κάνουμε εδώ πέρα. Έλα από εδώ να σου δείξω. Αυτή είναι η μεριά του συνοδηγού. Έχουμε ένα μικρό περιορισμό στη μίζα και από τη μεριά του οδηγού έχουμε τον ίδιο περιορισμό όσον αφορά την κολόνα του τιμονιού. Δεν νομίζω ότι θα αντιμετωπίσουμε ιδιαίτερα προβλήματα, οπότε είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την κατασκευή μας. Έχεις κάνει τις προηγούμενες μέρες μια προεργασία. Ναι. Έχουμε κατασκευάσει τις πλάκες του οκταποδιού. Αυτές είναι οι πλάκες, έτσι, και βλέπω ότι είναι πολύ παχύ αυτό. Ναι, είναι 10 χιλιοστά ανοξείδωτο. Έχει φροντίσει ο Πέτρος να μας έχει στείλει ένα σετάκι από καινούριες φλάτζες και έχουμε κατασκευάσει και τους κολέκτορες μας. Δηλαδή. Είναι η χούφτα στην οποία θα μπουν οι κυλίνδροι. Είναι 3-1, Φ42, για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την κατασκευή. Τέλεια. Πραγματικά νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι ήδη ότι πρόκειται για κόσμημα για ακόμη μια φορά. Ναι. Ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε τη δημιουργία και να δώσουμε λίγο μπλε φως στον κόσμο. Για ακόμα μια φορά οδυσσέα κόσμημα. Κοίταξε, βγήκε η κατασκευή όπως την περιμέναμε. Δεν μας δυσκόλεψε, μπορώ να πω ιδιαίτερα. Έχουμε τελειώσει τη μεριά του συνοδηγού. Εγώ θα έκανα μια πρόταση, επειδή η ώρα έχει περάσει και έχουμε κουραστεί σίγουρα και οι δύο, να έρθεις αύριο να έχω κάνει την προετοιμασία για τις κατασκευές της άλλης μεριάς και να δείξουμε απλά τη συνέχεια της υπόλοιπης εξάτμισης. Συμφωνώ απόλυτα. Να σε αφήσω να ξεκουραστείς, γιατί αύριο θα φτιάξουμε ένα δεύτερο κόσμημα και θα συνεχίσουμε την εξάτμιση. Έχουμε δρόμο ακόμα. Οπότε, ραντεβού αύριο. Είναι η ιδέα μου ή τα βλέπω διπλά, είναι και λίγο θολά. Οδυσσέα, βοήθησέ με λίγο. Καθόλου ιδέα σου, είναι όντως διπλά. Είναι όντως διπλά. Χθες είχαμε ένα χταπόδι. Μάλλον ζευγαρώσανε, δεν ξέρω τι έγινε. Σήμερα έχουμε και δεύτερο. Τα άφησες μαζί χθες το βράδυ, ε. Ναι, ναι. Λοιπόν, πες μου τι ακριβώς έκανες χθες και σήμερα το πρωί. Χθες, όπως δείξαμε, κατασκευάσαμε τη μεριά του συνοδηγού. Αυτή φτιάξαμε μαζί. Και σήμερα φτιάξαμε τη μεριά του οδηγού. Πραγματικά είναι κοσμήματα, έτσι. Κράτα τα λίγο, γύρνα τα λίγο. Μπορείς να μου φτιάξεις άλλα δύο να τα έχω απλά σαν πίνακες. Ναι, αμέ. Ναι, αμέ, πρόσεχε τι λες. Ξέρεις ότι δύσκολα σου αρνιέμαι. Το ξέρω. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι τα έχει κάνει με πάρα πολύ αγάπη. Φαίνεται και φαντάζομαι ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με το εργοστασιακό. Σίγουρα. Η αλήθεια είναι ότι αυτός ο κινητήρας έχει έτσι ένα μειονέκτημα
στο πρώτο κομμάτι της εξάτμισής του. Τώρα θα πάρουμε πολύ καλύτερη ροή και πιστεύω θα δεις διαφορά και εσύ ο ίδιος στον δρόμο. Οπότε λοιπόν, ξεκινάμε με τα 2-8 πόδια που θα βάλουμε σε λίγο πάνω. Και ύστερα λοιπόν, τι θα γίνει? Έχουμε κάνει την προετοιμασία μας. Έχουμε κατασκευάσει ένα δίχαλο το οποίο θα μας ενώσει την κάθε μεριά των κυλίδρων και θα καταλήξουμε σε μία εξάτμιση. Και χθες μου ζήτησε έτσι κάτι λίγο πιο ιδιαίτερο για πίσω. Μη μου πεις. Οπότε τροποποιήσαμε λίγο την μπούκα. Λίγο. Την κάναμε και αυτή διπλή, αφού τα έχουμε όλα διπλά σε αυτό το αμάξι. Και είναι δικιά σου. Είναι δικιά μου, είναι δικιά μου. Βλέπω εκεί πέρα πίσω και σπιράλ. Αυτό μάλλον θα είναι για τους κραδασμούς. Ναι, είναι τα πρώτα κομμάτια μετά το χταπόδι. Είναι το σπιράλ το χρησιμοποιούμε για να απομονώνουμε κινητήρα με σασί και να απορροφάμε τους κραδασμούς για να μην έχουμε ραγίσματα στην εξάτμιση και τα σχετικά. Τα έχεις σκεφτεί όλα. Τα έχεις σκεφτεί όλα και δεν θέλω να σε αποδιοργανώσω. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, να βάλουμε πάνω τα χταπόδια. Είμαστε έτοιμοι, βιδώνουμε και ξεκινάμε εξάτμιση. Φύγαμε. We'll be right back.
Και κάπως έτσι λοιπόν, παιδιά, η ώρα είναι 12 και 41, το βλέπετε, 12 και 41, της δεύτερης μέρας. Αποστολή εξετελέστη. Νομίζω ότι το αυτοκίνητο έχει μια ακραία εξάτμιση πλέον. Ακραία, πραγματικά το άκουσα σήμερα δεν ξέρω πόσες φορές. Πίσω από κάθε πλάνο, πραγματικά αν έβγαζα τη μουσική θα ήταν ακραίο. Ακραίο, ακραίο, είναι μια ακραία εξάτμιση. Εγώ προσωπικά δεν έχω ξαναδεί V6 εξάτμιση, γιατί δεν είχα ποτέ V6. Είναι πολύ γεμάτη η εξάτμιση, δηλαδή βλέπεις ότι είναι 2 οκταπόδια, βλέπεις ότι από 2 σωλήνες καταλήγεις σε μία. Πίσω, τι έκανες ρε φίλε, τι έβαλες πίσω. Κοίταξε, για μένα είναι μια κλασική εξάτμιση για ένα τζιπάτο αμάξι, όπως θα κάναμε σε ένα Defender ή σε ένα Wrangler, σε ένα Hilux. Σίγουρα για σένα ήταν πρώτη φορά να φτιάξεις μια εξάτμιση μαζί μου V6, είναι μια κλασική κατασκευή. Για τον Οδυσσέα βλέπετε ότι είναι και πολύ μετριόφρον και λέει είναι μια κλασική, αλλά πραγματικά εγώ προσωπικά δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο, ειδικά στο ελληνικό YouTube, το έλεγα και πριν. Ναι. Και μπορεί, πραγματικά μπορεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό και θέλω μαζί με το ευχαριστώ να πω και ένα συγγνώμη, γιατί παιδιά, όταν ο σεφ μαγειρεύει ένα φαγητό, θέλει να το δοκιμάσει. Και εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πήρα την μπουκιά από το στόμα του Οδυσσέα, έτσι δεν είναι? Η αλήθεια είναι αυτή, δεν έχουμε τη χαρά του πρώτου μυζαρίσματος. Αυτό το πλεονέκτημα θα το έχει ο Πέτρος, έτσι, που θα βάλει τον άγραφο και την καλωδίωση στη συνέχεια. Και θα βάλουμε μπροστά, στο επόμενο επεισόδιο, θα ακούσουμε το αυτοκίνητο, θα ακούσουμε αυτό το... Τι ήχο θα βγάλει το V6, είμαι περίεργος. Μπρουτάλ. Μπρουτάλ. Σίγουρα, μπρουτάλ, σίγουρα. Ανυπομονώ, οπότε για αυτό το λόγο πρέπει τα παιδιά τι να κάνουνε, like. Καμπανάκι και subscribe. Για να δείτε και το επόμενο επεισόδιο, να πούμε ότι τον Οδυσσέα μπορείτε να τον βρείτε εδώ. Κάνω και μύτες, δεν είμαι κοντός, είναι πολύ ψηλός. Έτσι, να το λέμε σε κάθε επεισόδιο. Ναι, εντάξει. Είναι 2-10, είμαι 2-9. Κάπως έτσι. Άμα έρθω πιο μπροστά, βλέπεις. Εκεί. Εκεί είμαστε τέλεια. Τώρα είμαστε ίσοι. Λοιπόν, και να πούμε στα παιδιά ότι μέσα από το merch που υποστηρίζετε πάρα πολύ το κανάλι, μπορείτε να βοηθάτε στο περιεχόμενο και όσα κάνουμε εδώ πέρα. Τι σειρά έχουμε? Έχουμε και τη σειρά Build to Give, την έχεις έχουμε δει. Build to Give, έχουμε τον BMW. Έχουμε τον BMW αυτή τη σεζόν που θα κερδίσει ένας τυχερός από εσάς και μέσα από τα καπελάκια, τα μπλουζάκια. Χθες φοράγα τον γκρι, σήμερα φοράω το μαύρο. Εσύ έχεις πάρει μέντα, νομίζω. Τι έχεις πάρει άλλο? Κοντεύω να πάρω κι εγώ όλη την παλέτα. Όλη την παλέτα. Έχουμε πολλά χρώματα και αλήθεια είναι ότι αξίζει να βοηθήσετε και να μπείτε στην κλήρωση, να έχετε μια ελπίδα έτσι με ένα μπλουζάκι, με ένα καπελάκι να κερδίσετε ένα μάξι. Είναι πολύ μεγάλο αυτό που κάνουμε και πραγματικά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας στηρίζετε. Οδυσσέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, νομίζω ήρθε η ώρα να σε αφήσω να ξεκουραστείς. Ναι. Πας να ξαπλώσεις, έτσι. Κουραστήκαμε, αλλά άξιζε τον κόπο, πιστεύω το αποτέλεσμα είναι καλό. Εγώ λοιπόν πάω να ξαπλώσω, κλείνω μάτια και ξέρεις τι θα σκέφτομαι, ξέρεις τι θα ονειρεύομαι. Μοντάζ. Μοντάζ, αλλά και τον ήχο του αυτοκινήτου. See ya, guys.